εκεί της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Για πες μας λοιπόν τι έχουμε. Λοιπόν, καταρχάς η κακοκαιρία που περιμέναμε υπήρξε, δεν είχε την έκταση που είχαμε, που προσμέναμε, αλλά σε κάποιες περιοχές υπήρξαν κάποια προβλήματα. Πάμε πρώτα στην περιοχή, στο χωριό Μεγάλο Δέριο, στο Σουφλί, στο Νεύρο, ναι. Όπου ένα δέντρο, όπου ένας κεραυνός, υπήρξε βροχόπτωση έντονη, πολύ κεραυνή, και ένας κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο, όπου έπεσε δίπλα στο μαντρί ενός κτηνοτρόφου, προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σημαντικότερη ήταν το θάνατο 15 προβάτων, ενώ άλλα 13 τραυματίστηκαν. Ο κτηνοτρόφος, όπως καταλαβαίνετε, μόλις αντιλήφθηκε το τι συνέβη, σοκαρίστηκε. Να πούμε πως ήταν ιδιαίτερος τυχερός, γιατί δεν ήταν εκείνη τη στιγμή στο Μαντρί, καθώς θα μπορούσε να έχει πρόβλημα ακόμη και για την ίδια του ζωή. Αργότερα έφτασαν στο σημείο εκτιμητές του ΕΛΓΑ, ώστε να καταγράψουν τις ζημιές και τις επόμενες ημέρες να δοθεί αποζημίωση στον κτηνοτρόφο.